κερδίσουμε το παιχνίδι. Σαν τα μονοφύλακα, σίγουρα θα ευχόμουν να μην φάω γκολ. Είναι ο στόχος μου. Και πραγματικά, εγώ που έβλεπα και το παιχνίδι από την θέση του μονοφύλακα πιο πίσω από τους υπόλοιπους, το χάρηκα. Πες μας λίγο, όταν ήταν στο Βιερίνια, εσύ και οι υπόλοιποι κάτω, τι σκεφτήκατε, αν επηρέασε ψυχολογικά και πόση ώρα ίσως να το ξεπεράσετε. Αντιληφθήκαμε ότι δεν θα παίξει εγώ κυρίως, δύο-τρία λεπτά πριν βγούμε στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν ένα σοκ για μένα, γιατί έχουμε τα δικά μας με τον Αντρέ. Πριν βγούμε στον αγωνιστικό χώρο, τα λέμε, συζητάμε για το παιχνίδι, κάνουμε τα δικά μας, αλλά αυτή τη φορά δεν τον είδα. Νομίζω ότι ήταν ένα σοκ για μένα, γιατί τον εμπιστεύω πάρα πολύ και μου δίνει πολύ μεγάλη σφυγιά. Βέβαια, αξίζουν πάρα πολύ, πολύ μεγάλα συγχαρητήρια στα παιδιά που μπήκανε μέσα. Δείξαν ότι δικαίως βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα. Δικαίως τους πήραμε για να μας βοηθήσουν και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια.